όχι, όχι, παρακαλώ. Μια πολλά, δεν τα μάξε. Να βρει τα Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό χώρο του Σουλίου, σε αυτά τα αιματοβαμμένα χώματα, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας. Σε όλους αυτούς που με το παράδειγμά τους, την αυτοθυσία τους, είναι χαραγμένοι με χρυσά γράμματα στη νεότερη ελληνική ιστορία. Σουλιώτες και σουλιώτισες που με τη δική τους αυταπάρνηση, τη δική τους αντριοσύνη, ενέπνευσαν μελλοντικές γενιές. Γενιές που όποτε χρειάστηκαν, προέταξαν τα στήθη τους, έδωσαν το αίμα τους, κρατώντας τον ελληνισμό όρθιο, την Ελλάδα ψηλά. Αυτό δυστυχώς κάποιοι από τους γείτονές μας δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Από τη μία μεριά θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και από την άλλη μιλάνε και δηλητηριάζουν το κλίμα με αλυτροϊσμούς, προσλητικές διαδικασίες και περίσσιο θάρρος. Ξέχασαν πολύ γρήγορα το τι τους προσφέραμε σαν λαός όταν ερχόταν κατά εκατοντάδες πεινασμένοι να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Φτάνουν στο σημείο να αμφισβητήσουν εδάφη της χώρας μας, να αμφισβητήσουν τα χώματα που πατάμε σήμερα. Κάποιοι άλλοι ζητάνε να αλλάξουν την ιστορία. Τα ζούμε όλα αυτά πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούν να εκβιάσουν λύσεις που θα μας δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Από τα ανατολικά σύνορα οι απειλές είναι καθημερινές. Ακόμα στη φυλακή είναι δύο οι Έλληνες στρατιώτες. Αμφισβητούν ευθέως διεθνές συνθήκες. Οι πρόσφυγες σειραίουν κατά χιλιάδες και τέλος δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τα μεγάλα εκατάρρευθα λάθη στάθηκε και στέκεται δίπλα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις στα προβλήματα. Η προσπάθεια εξυγχρονισμού της χώρας θέλει χρόνο. Οι εξελίξεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς και έχουμε μείνει πίσω. Χώρες που πολλά χρόνια ήταν πίσω από μας, μας έφτασαν και μας ξεπεράσαμε. Αν δεν ενωθούμε, τώρα οι γείτονά μας, οι γείτονές μας θα αποθρασινθούν ακόμα περισσότερο. Φίλες και φίλοι, σεβαστοί προσκυνητές, δράτω με της ευκαιρίας αυτής της γιορτής, αυτής της εκδήλωσης, για να αναφέρω ότι πέρσι σε αυτόν εδώ τον ιστορικό χώρο είχε έρθει για την πρώτη του επίσκεψη ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης ο Παυλόπουλος. Τότε, με παρέμβαση του Περιφερειάρχη, ζητήθηκε να χρηματοδοτηθούν κάποια χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια από αυτό το βήμα, γιατί με την παρέμβασή του είναι σε τροχιά υλοποίησης η πρόσβαση των ιστορικών χωριών του Σουλίου από την Εγνατία Οδό, η αναστήλωση και επισκευή της οικίας Μπούση και η διάσωση και η συντήρηση των ιστορικών πηγαδιών του Σουλίου.
Πραγματικά, στις τόσες ομιλίες που κάνω από την Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα, νιώθω ιερή συγκίνηση και ρίγος, και δεν είναι σχήμα λόγου αλλά κυριολεκτό, να βρίσκομαι, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, σε ένα από τα κάστρα του ελληνισμού, σε ένα από τα κάστρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπως έλεγε ο ίδιος, το Σούλι. Καλαβριτινός όν στην καταγωγή κι εγώ, από γενιά αγωνιστών, ειλικρινά συγκινούμε, τρέμω, μόνο που πατάω αυτά τα άγια ιερά χώματα, τα οποία είπαν το ελευθερία ή θάνατος, τουλάχιστον 20 χρόνια πριν, το οποίο το 1821 η υπόλοιπη Ελλάδα. Κλειμένοι πάνω και στα βράχια, λες και θέλουν να στοιχειωθούν εκεί, να γίνουν ένα με αυτά. Το ξέρω ότι από τούτα τα βράχια βγήκε μια θεά, η Λευτεριά, με ολόφωτο βλέμμα για να ξεκινάξει τη σκαρδιά. Το ξέρω πως είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Για να κρατήσουν την γαλανόλευκη ολόφη στα βάθη της ιερής του της γης, τους καλούσουν. Η δίψα για τη Λευτεριά σκότωσε το φόβο και τους μεταμόρφωσε σε ανυπέρβλητους πολεμιστές. Μαχικά τελείωσαν και οι σουλιώτες χρησιμοποιούν και τα τελευταία πολεμοφόδια που τους έδωσε η φύση πλέον. Τα βράχια, τις πέτρες, τα λιθάρια. Η φαντασία δεν μπορεί να συνθέσει εκείνες τις τιτανικές στιγμές. Το αίμα τους βάφει κόκκινες τις πέτρες. Και εκεί, ματίζει το χώμα, φυτρώνουν θάχνες Λευτεριάς. Ο καλόγερος Σαμουήλ, με 4 σουλιώτες, μένει τελευταίος θεματοφύλακας για την παράδοση του κάστρου με τα λίγα πολεμοφόδια. Ένας είναι σπιλιστής. Έφυγε από του Σουλίου πάσα η δόξα. Ιχμαλωτίστη, Κύριε, ο λαός σου από θλίψεως. Κατάβρεχτα τα μάτια μου, Κύριε, τα βλέπουν όλα αυτά. Πάμε μέσα και μισά η καλόγερε. Το παϊράκι η καλόγερε. Σώθηκε η μέρα. Δεν θα το κατεβάσουμε. Μια και καλή αδελφή. Μόλις δοθεί το πρόσταγμα. Καλόγερε, περίμενε μας. Ο Κουρανταχνέ να μας παραδώσει κατά τη συμφωνία που της κάνει με τον αφέντη μας. Καλώς να'ρθεις με τους αφέντες σου. Φτάνουμε, ωραία γιαούριδες. Σκυλόπαπα, είμαστε τις μπαρούτες πριν σου ρουπώσει και μας πλακώσει το σκοτάδι. Όπως το θέλει η αφεντιά σας, κι αυτό θα γίνει. Και κι το παλιόπανο που ανεμίζει ψηλά στο καμπαναριό, ή το κατεβάζεις μονάχος σου, ή σου ξεριζώνουμε τα γένια. Και ποιος είσαι του λόγου σου, ωραί? Ο Αχμέταλλας είμαι, ωραί, από το ορδί του Πασά, κι ώρα για χάσιμο δεν έχω. Καλώς ήρθες, παιδί μου, Αχμέταγα. Όσο για το παλιόπανο που πες, εάν το κατέβαζα, τότε θα ήμουν για ξούρισμα. Μη χολοσκάς, παλιόντουκε, για το φτωχό παϊράκι μας. Και αυτό θα κατεβεί. Θα πέσει μονάχο του, όπως τόταξε η μοίρα και όπως του πρέπει.
Σαμπός, πολλά τα λόγια σας. Βλέπετε πως ακόμα δεν το χωνέψετε, πως ο πασάς σας έχει στο χέρι. Ποιος παζιάς, ωραί. Είναι άξιος να βάλει χέρι σε μας. Ο Βεζίρης, ωραί. Ο Βεζίρης αλλή πασάς. Σαν κάνετε την κουτουράδα και μείνετε, θα άρεις πως θα γλιτώσετε το κρέμασμα γιαούρλας. Κι εγώ σου λέω πως όποιος καταφρονάει το θάνατο, αυτός είναι πάνω κι από πασιώδες κι από όλους τους τυραννούς της γης. Θα σου λέγα τι να του πεις του πασιά, αλλά που καιρός πια. Πλησιάστε τώρα, μη χασομεράτε, κοντοζυγώστε και οι άλλοι. Μπα ωραία, εδώ σας έχουμε του χεριού μας και εσείς ακόμα μας καμώνεστε. Παρόλα τα γεράματά σας. Μάθε παλιό Τουρκέ, ότι μία είναι η σουλαιότικη καρδιά. Είτε σε νιόγοργο χτυπάει, είτε σε γέρογε σιγοτρέμει. Πάντα θέλει να είναι ελεύθερη. Κι άλλα πολλά θα σας έλεγα. Μα πού καιρός για τέτοια. Ανηφορήστε τώρα και μη χασομεράτε. Αϊ καλόγερε, μια και να στιμάζουν για κρεμάλα, δεν μπαίνει στο ιερό να μας στιμάσεις τη μεταλαβιά. Μην τύχει και πεθάνουμε ακοινώνητοι. Φτάνουν πια τα νερτήκια σας, γιαούριδες! Αφήστε τις αγιαστούρες και δείξτε μας που είναι τα παρουτόβολα. Ανοιχτές είναι οι πόρτες, δεν τις βλέπετε. Περάστε μέσα να μετρήσουμε και να ζυγίσουμε τα βαρέλια με τον παρούτι και τα φόλια. Ο εγκαλόγερος χρόνια τα μάζευε για μας και τώρα για σας. Να περάσουν μέσα στη μεγάλη εκκλησιά και στα πουδρούμια της αν θέλουν. Να τα δουν καλύτερα με τα μάτια τους, μπας και τους γελάσουν. Να τα μετρήσουν και όλοι να μπουν, να γιονίσει ο τόπος ούλος. Σπρώξε τους γέρο, δείξε τους. Αχ μέταγα, μέτρα καλά και χτίμα την αξία τους. Ζήσ' εικονό μου γραμματικέ, κατέγραψέ τα καλά και κοίταξε μη τύχη και λαθέψεις και ζημιωθεί μωρέ ο απέντης σου. Γιώμησε η εκκλησιά, αϊ καλόγερε, γιώμησαν και τα λαγούν, μυρμήγεσαι η αυλή. Παπά μου, το παρατράβηξες. Κι όλο πίσω πας. Τι τάχα με το νου σου βάζεις. Ή πας και λιποψυχάς για το μαρτύριο που σε περιμένει. Σαν θα σε πάω πεσχέση στο μεγάλο μας βεζίρι. Αλόπιστη, μάθετε το μια για πάντα πως ο καλόγερος Σαμουήλ δεν υπέγραψε ειρήνη, μήτε και υπογράφει. Ο λάβαρό μας γράφει «Σταυρό, Ελλάδα, Λευτεριά». Το σύνθημά μου στάθηκε «Νίκη ή θάνατος». Σύντροφοί μου, ήρθε η ώρα να υψωθεί το λάβαρό μας πάνω στα ουράνια και μαζί με αυτό και οι ψυχές μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένο, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παψούν, φυλάσσον αυτές εις την μακαρίαν ζωήν, την παράση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αιώνια ημνήμην, αιώνια ημνήμην, αιώνια
αυτόν η μνήμη. Η αυχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Πεσόντων Σιλιωτών. Καλόγυρο Σαμουήλ, απόν, έπεσε για την πατρίδα. Μποτσαρέι, Τζαβελέι, Δρακέι, απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Δαγκλέοι, Ζερβέοι, Κουτζονικέοι, απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Σεχέοι, Φωτομαρέοι, Πανομαρέοι, απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Βεϊκοζαρμέοι, Μαλαμέοι, Μπεκέοι, απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Λιολέοι και άλλες φάρες Ιλιωτών. Απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Εσύ Στεφάνων, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Βασίλειος Κόκαλης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο βουλευτής νομού Θεσπρωτείας, κύριος Μάριος Κάτσης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Βουλευτής του νομού, κύριος Βασίλειος Γιώγιακας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Περιφερειάρχης Ηπείρου, κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης. Η Δήμαρχος Σουλίου, κυρία Σταυρούλα Μπραήμι Μπότσι. Ο βουλευτής νομού Ιωαννίνων, κύριος Ιωάννης Τέφος, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρωες και ηρωίδες, σε εσάς που η μοίρα θέλησε να σας οδηγήσει στην Αθανασία από την ωραιότερη πύλη της θυσίας, είναι αφιερωμένο σήμερα το προσκυνητήριο του Θριάμβου. Ο σεμνός εορτασμός μας, ο χαιρετισμός στις αθάνατες ψυχές σας που αργοδιαβαίνουν εδώ και εκεί στις γυρλάντες των βουνών του Σουλίου, αντιχούν στα πηγάδια σας και συναντιούνται στο χώρο του βουλευτηρίου. Το
Το σουλιώτικο έπος στοιχειοθετημένα αποκτά διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας, όπου η μάχη του καλού με το κακό οδηγεί τους θεατές μέσα από το φόβο και το έλεος στην κάθαρση. Ο καλόγερος Σαμουή, τραγικός και κορυφαίος, κλείνει την αυλαία του σουλιώτικου έπους. Στους αγώνες των σουλιωτών και των σουλιωτισσών, η έννοια πατρίδα καταξιώνεται. Γίνεται σύμβολο και έκφραση της ανώτερης αρετής της Ανδρείας. Σε εποχές αποσύνθεσης, σαν την τωρινή, επιβάλλεται να διατηρήσουμε ιδέες και οράματα. Και ενωμένοι, χωρίς διχόνοια, να κάνουμε υπέρβαση του εγώ με κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Επιβάλλεται να σταθούμε σταθερά απέναντι σε τάσεις αλυτρωτισμού, με πίστη στα ιδεώδη των χριστιανικών παραδόσεων και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Εμείς εδώ, στο Δήμο Σουλίου, έχουμε αντιληφθεί απόλυτα ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις τάσεις διχόνοιας που σπέρνονται ανάμεσά μας. Επίσης, έχουμε αντιληφθεί ότι για να μπορέσει το Σούλι να ζωντανέψει, επειδή έμειναν τα ξερακιανά βουνά, οι ηθοσαριές, οι πεσμένες εκκλησιές, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Και αυτό επιτελούμε ως Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς επίσης και με την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί ποτέ ένας δεν κάνει κάτι μόνος του, με τη βοήθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, άμεσα δημοπρατούμε το δρόμο, τον Δημοπρατή η Περιφέρεια, που θα κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στο Σούλι. Τέλος του μήνα λοιπόν, δημοπρατείται ο δρόμος Αγία Κυριακή Κουκλή, κάτι πολύ σημαντικό για την ανάδειξη της περιοχής. Το ίδιο γίνεται αφού κινηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και με το Υπουργείο Πολιτισμού για την οικία Μπούση και τα πηγάδια των Σουλιωτών. Παλεύουμε για να αναδείξουμε τα ιστορικά μονοπάτια και επίσης τους μήλους του Σουλίου που δεν ανήκουν στο Δήμο και Περιφέρεια και Δήμος, έστω και καθυστερημένα, προσπαθούμε να τους αναδείξουμε και να τους διασώσουμε. Λέμεται στον κύριο Χρυσικόπουλο Ιωάννη. Δεύτερο βραβείο στον κύριο Τζαμπούλα Ιωάννη. Πρώτο βραβείο στον κύριο Τσίπη Άρη. Του μα αρκούτου, ο τσαρί του μαμά.